Καλώς ήρθατε στην Andrico Entertainment, την εκπομπή Ponybot, και πίσω μου έχουμε έναν τρίποδα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Δεν είναι κάτι από τα συνηθισμένα που έχετε δει στην αγορά από τρίποδες. Είναι κάτι αρκετά ξεχωριστό και θα το δούμε ευθύς αμέσως στην πορεία. Πρώτα απ' όλα φυσικά πρέπει να το κατεβάσω από τη βάση και να αρχίζω να το κάνω unbox. Ο τρίποδας που θα σας δείξουμε σήμερα είναι ο Diat Α203 TV-P60 ή εν συντομία θα τον λέμε από εδώ και στο εξής TV-60. Μέσα στη συσκευασία αυτού του τρίποδα θα δείτε αυτή την πολύ ωραία και προσεγμένη τσάντα στην οποία έχει μέσα τον ίδιο το τρίποδα. Διακρίνουμε ότι στη τσάντα αυτή με πολύ μεγάλη προσοχή έχει την απαραίτητη μόνωση κεφαλή για να μην πάθει κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Εδώ στη ζελατίνα κρατάω τον ίδιο τον τρίποδα μαζί με την κεφαλή. Στο κάτω μέρος της τσάντας έχει κάποια εργαλεία που μπορεί να μας χρειαστούν και οδηγίες χρήσης. Υποστηρίζει σύμφωνα με το manual 7 κιλά. Αυτό όμως δεν μας αποτρέπει να βάλουμε και κάτι παραπάνω. Φτάνει να μην υπερβούμε τα 8 κιλά. Προτινόμενο βάρος με βάση τις οδηγίες είναι από 3 έως 6 κιλά. Ο ίδιος ο τρίποδας έχει επιφάνειες από καουτσούκ για να πατάνε καλά στο πάτωμα που μπορεί να έχετε στο στούντιό σας ή και σε παρκέ πατώματα, αναλόγως οι άλλες επίπεδες επιφάνειες, αλλά μας δίνει και μια εξτρά δυνατότητα. Στην περίπτωση που είμαστε έξω στη φύση και έχει χώμα το έδαφος, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Από τον τρίποδα, αφού πιέσουμε το μεταλλικό μέρος του προς το έδαφος και σπρώξουμε το καουτσούκ, τη λαβή αυτή, προς τα επάνω, προς τα εμάς, μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε το ποδάρι του. Έτσι το απομονώνουμε και έχουμε τον τρίποδα στηριγμένο με τα καρφιά του. Κάνοντας την ανάποδη κίνηση αφού ξαναβάλουμε πίσω το πόδι του τρίποδα στην δική του βάση από καουτσούκ, μπορούμε να τον επιστρέψουμε στην προηγούμενη μορφή και να το χρησιμοποιήσουμε πάλι στο στούντιό μας. Για να αλλάξουμε το ύψος του τρίποδα, έχει αυτά τα κλειδώματα εδώ. Αφού το ξεκλειδώσουμε, του αλλάζουμε το ύψος. Αν θέλετε μελλοντικά, μπορείτε να του αλλάξετε την κεφαλή. Ο Α203 που σας παρουσιάζουμε δέχεται σφαιρικές κεφαλές των 60 mm. Αυτό μας δίνει μεγάλη ευελιξία και διάρκεια ζωής στο προϊόν. Ο ίδιος ο τρίποδος, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά ψηλός. Φτάνει μέχρι το 1,60, που κάπου εκεί ψηλά τελειώνει το πλάνο. Θα τον χαμηλώσω λίγο ακόμα για να δούμε λίγο καλύτερα την κεφαλή που έχει πάνω. Για καλύτερη στήριξη του βαρύ εξοπλισμού σας που ήδη έχετε στο στούντιο, έχει και αυτήν εδώ την εξτρά στήριξη στη μέση που ανοίγει μόλις ανοίξουμε και τα πόδια του τρίποδα στο τέρμα. Υπάρχει ελπίσης και αλφάδι για να βλέπετε πόσο σταθερά έχετε σετάρει την κάμερά σας. Μην ξεχνάμε φυσικά να ελέγχουμε και την κεφαλή που έχει κάτω ένα σφιχτήρα που πρέπει να είναι έτσι καλά σφιγμένος για να είναι και αξιόπιστη η όλη στήριξη. Στην περίπτωση φυσικά που θέλετε να βάλετε κάποια άλλη κεφαλή, αφού αφαιρέσετε την κάμερα, ξεβιδώνετε και τον σφιχτήρα κάτω και κάνετε την αντικατάσταση που θέλετε εσείς. Εδώ βλέπουμε την κεφαλή. Η κεφαλή περιλαμβάνει το Quick Release Plate, όπου ακουμπήσουμε την κάμερα, το βίδωμα για να μπει το μπράτσο, θα το βρείτε μέσα στην τσάντα που άνοιξα πριν. Επίσης έχει και το κλείδωμα περιστροφής. Τώρα το έχω ξεκλείδωτο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να γυρίσουμε την κάμερα και γυρνάει πολύ ομαλά. Και αν θέλουμε να το κλειδώσουμε για να μην ξεφεύγει η κάμερα, απλά περιστρέφουμε αυτό
Και τώρα δεν μπορώ να το περιστρέψω. Βλέπετε, έχει κλειδώσει. Αλλά ας το κάνουμε το πράγμα σωστά. Ας βάλουμε πρώτα το βραχίωνά του. Ο βραχίωνάς του μπορεί να μπει είτε δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα αν είστε αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας. Ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Από δική σας επιλογή φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και ένα δεύτερο βραχίωνα για να είναι πιο άνετο, αν έχετε διάφορους καμεραμάν στο συνεργείο σας που μπορεί στον καθένα να λειτουργεί διαφορετικά στην κάθε περίπτωση. Οπότε αγόρασα και ένα δεύτερο βραχίωνα για να είναι αμφιδέξιος ο τρίποδάς μου. Τώρα έχω βάλει και τα δύο μπράτσα πάνω. Δεν ακούω καθόλου θόρυβο, ούτε τρίζει, όπως κάνουν οι φτηνοί τρίποδες της αγοράς. Η κίνηση είναι πολύ ομαλή. Πάμε τώρα να δούμε το Quick Release Plate. Για να το αφαιρέσετε, μπορώ να ξεβιδώσω το κόκκινο. Φαίνεται εδώ. Έχει βέβαια και μια ασφάλεια για να μην πέσει η καμερά σας, αν το κάνετε κατά λάθος. Γι' αυτό έχει και μια εξτρά ασφάλεια πίσω, με ασημή χρώμα. Αν πατήσουμε την ασφάλεια, λογικά θα βγει. Και με αυτόν τον τρόπο δεν φοβάστε αν η καμερά σας κατά λάθος πέσει στο γύρισμα. Βλέπετε εδώ, όσο πάνω κάτω και να το πάω, δεν ξεφεύγει το Quick Release Plate, αλλά εδώ ας το αφαιρέσουμε. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε μία συμβατική mirrorless κάμερα, η οποία βιδώνει εδώ. Αν μια βίδα μας εμποδίζει, μπορούμε φυσικά να την απομονώσουμε πατώντας αυτό το πλαστικό και βγάζοντας τη βίδα αυτή από τη θέση. Βέβαια, τον τρίποδο αυτό δεν τον πήρα απλά για να βάλω μια συμβατική DSLR, το πήρα και ειδικές περιπτώσεις. Κρατηθείτε. Συγκεκριμένα θα χρειαστώ και αυτό εδώ το Quick Release Plate για την Sony, οπότε πρέπει να το βιδώσω. Λοιπόν, έβαλα το plate το δικό μου εδώ, το βάζω στη θέση του. Αυτό ισορροπήσω λίγο, το βιδώσω φυσικά. Ας δούμε πάνω κάτω πηγαίνει. Ναι. Ξεβίδωσα λίγο την άλλη βίδα για να το περάσω. Μπορώ να το ρυθμίσετε έτσι. Και βλέπω εδώ ότι πάει και μόνο του πίσω στη βάση. Κάτι που το βρίσκεται μόνο σε premium τρίποδες αυτό. Πάμε τώρα να βάλουμε την κάμερά μας. Εδώ βλέπετε την Sony που σας έλεγα πριν. Και για να κουμπώσει, πάει αντίστοιχα στο Quick Release Plate, το βάζω πάνω και κλειδώνει. Και τώρα κλείδωσε. Κάνω τους και μια δοκιμή. Είναι απόλυτα σταθερό. Άκουσα πριν το κλικ και είναι έτοιμο. Βλέπω εδώ είναι απόλυτα σταθερό. Κάνει πολύ smooth κίνηση αριστερά-δεξιά. Κάνω και μια περιστροφή πάνω κάτω. Ωραία, εγώ επειδή δεν το σπρώξα. Αν θέλω το πάω λίγο εδώ. Εδώ βλέπω και από την άλλη οθόνη. Ναι, θέλω εδώ.
το διδώσω. Εντάξει, δεν βλέπω να κινείται, είναι απόλυτα σταθερό. Πάει και αριστερά-δεξιά φυσικά. Αν δεν μπορώ το κλειδώσω και εδώ. Ο συγκεκριμένος τρίποδας, ο DIAT TV60, υποστηρίζει μέχρι 8 κιλά βάρους για τις σινεμά κάμερες που έχετε και με άνεση φυσικά σηκώνει και τις mirrorless που ήδη έχετε και στο πλωστάσιό σας. Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το τρίποδα στο outletvideo.com. Αποτελεί μια πολύ καλή λύση, λίγο κάτω από τα 300 ευρώ. Είναι μια στιβαρή κατασκευή που θα κρατήσει καιρό και θα σας εξυπηρετήσει με το παραπάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας και το κουδούνα για να βλέπετε πρώτοι όλα μας τα νέα βίντεο. Μην ξεχάσετε φυσικά να μπαίνετε στο gamecorner.gr, όπου εκεί ανεβάζουμε όλα τα τελευταία νέα γύρω από το χώρο του gaming. Επίσης, έχουμε και forum με ειδική κατηγορία υπολογιστές και τεχνολογία. Σε εκείνη την κατηγορία μπορείτε να κάνετε συζήτηση για τεχνικά θέματα, τεχνολογικά προϊόντα, gadget, βιντεοκάμερες ή και φωτογραφικές μηχανές. Για την προηγούμενη ώρα ήμουν ο Ανδρίκο, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και καλές εγγραφές!